Πολύ ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είσαι καλά? Δόξα τω Θεώ, μου δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Μπράβο, μπράβο, χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, καταρχάς ευχαριστήσω πολύ που είσαι απόψε μαζί μας, έστω και τηλεφωνικά. Παρακαλώ, και εγώ ευχαριστώ. Έστω και τηλεφωνικά. Ξέρω ότι είναι υποχρεώσεις ανηλυμένες αυτόν τον καιρό. Τρέχεις από μαγαζί σε μαγαζί, από συνέντευξη σε συνέντευξη. Η δουλειά είναι έτσι, τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Αυτό που σου είπα πριν, το θυμάσαι. Μην το πούμε και στην αρχή. Ναι, δόξα τω Θεώ, είναι όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Ακριβώς. Λοιπόν, έχεις κάνει τρελή επιτυχία με το δώρο για σένα. Δεν φαντάζεσαι τι γίνεται κάθε βράδυ, τουλάχιστον που κάνω εγώ εκπομπή. Ναι. Δηλαδή, σε θαυμάζω. Επειδή παρακολουθώ την πορεία σου από την αρχή. Τίποτα, ένα ευχαριστώ μόνο έχω να πω. Ευχαριστώ γιατί? Δεν ξέρω, νιώθω το ευχαριστώ ότι θέλω και εγώ να το πω και εδώ πέρα μου το γράφουν τα παιδιά στο Facebook. Ναι. Είναι απλά υπέροχος, λένε και τέτοια τώρα, είναι να τα βλέπεις αυτά. Ναι, δόξα τω Θεώ, έχω αρκετά μηνύματα από τον κόσμο που ακούω μόνο θετικά και όμορφα πράγματα. Και εγώ ευχαριστώ περισσότερο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ένας νέος καλλιτέχνης κατάφερε έτσι να διακριθεί στο λαϊκό τραγούδι βασικά, ενώ όλα γύρω κινούνται στο πιο εμπορικό. Και το λαϊκό εμπορικό είναι, κατά κάποιο τρόπο, αρκεί κάποιοι άνθρωποι να μην σνομπάρουν πλέον το λαϊκό τραγούδι όπως θα σνομπάρουν. Οπότε, εντάξει, εγώ συνεχίζω να κάνω αυτό που μου αρέσει, να τραγουδάω λαϊκά και θα συνεχίζω να τραγουδάω λαϊκά για να την, ας πούμε, σπάω σε αυτούς που... Εγώ, ας πούμε, θέλω να πηγαίνω κόντρα στο κατεστημένο προς το παρόν. Και πολύ καλά κάνεις. Τι να κάνω. Είδες ότι σε βγάζει και σε καλό αυτό, έτσι. Μα δεν γίνεται ο κόσμος να μην ακούσει λαϊκά τραγούδια. Δεν γίνεται να μην ερωτευτεί. Πώς θα ερωτευτεί? Πολύ σωστά. Διπλά πλατενιένιος δεν γίνεσαι έτσι τυχαία. Δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να δίνεις στον κόσμο κάτι ουσιαστικό. Καταλαβες. Τραγούδια... Και εγώ αυτό προσπαθώ. Τα τραγούδια σου στη νέα δουλειά πάντως, το δώρο για σένα, είναι ένα και ένα. Είναι δώρα όλα. Ναι, είναι καλά τραγούδια από πολύ καλούς δημιουργούς με τους οποίους έχω συνεργαστεί και στους προηγούμενους δίσκους και τους εμπιστεύομαι απόλυτα, όπως και αυτοί εμένα. Πολύ καλές επιλογές. Μπράβο πάντως. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ εμάς μας ζητάνε, εντάξει, όλο το CD το ζητάνε, αλλά ειδικά δώρο για σένα, αλλά μου τάξανε, σημειώσατε διπλό. Τώρα τι να σου πω, τα τραγούδια αυτά είναι πρίκα, θα σου μείνουν. Το ξέρω. Θα σου μείνουν πραγματικά. Το ξέρω, ευχαριστώ πολύ. Για πες μας, εκεί στην Αθήνα τι λέει, πώς είστε? Τι λέει? Πώς πολύ λέει? Καλά, είμαστε στο Fix μαζί με τον Νίνο και ο Ιωακήμ Φωκάς, ναι, ένας καινούργιος τραγουδιστής που και αυτός έχει κάνει ένα τραγούδι με το Φίβο το Τέλεια. Και μαθαίνω σκίζεται, έτσι. Πολύ, πολύ όμορφα, πάρα πολύ ωραία, δόξα τω Θεώ. Είμαστε ήδη 4,5 μήνες στο Fix και πηγαίνουμε μέχρι το Πάσχα, φαντάζομαι. Το πάνε, πιστεύω. Εκεί θα κάνουμε μια διακοπή ώστε να συνεχίσουμε μετά. Ακόμα δεν θέλω να πω, γιατί δεν είναι κάτι σίγουρο γι' αυτό. Εντάξει, δεν χρειάζεται, θα τα ξαναπούμε. Έχουμε καιρό. Βέβαια, δεν ξαναπούμε. Με τη Λάρισα μιλάμε πάντα. Έχουμε καιρό. Λοιπόν, κατά εδώ πότε θα μας έρθεις τώρα που είπες Λάρισα? Έχω έρθει δύο φορές, αν δεν κάνω λάθος. Δύο, ναι. Ή τρεις. Νομίζω δύο σίγουρα. Εγώ λέω για το μέλλον, όχι για το παρελθόν τώρα. Ναι, έχω έρθει, λέω, αλλά και πιστεύω θα ξανάρθω, εννοείται. Γιατί με ρωτάνε εδώ πέρα. Ιδιαίτερα τα κορίτσια εδώ έχουν μια γιορτή. Δεν μπορώ να απαντήσω τόσο σίγουρα αμέσως τώρα, γιατί ακόμα δεν έχει οργανωθεί κάτι τέτοιο. Όταν πάντως θα συμβεί, θα το μάθετε. Θέλω πολύ. Μόλις θα έρθεις, και θα έρθεις από εδώ φυσικά ξανά. Έχω έρθει και εκεί πολλές φορές. Ναι, εννοείται. Ο Τζο, ο φίλος μου, είναι εκεί? Ο Τζο, όχι, τώρα έχω χάσει τα ίχνη του. Κάπου εκεί στη ζούγκλα χάθηκε. Κύριος Τζο, τα αγόρι μας. Λοιπόν, έχω και μια Γεωργία να σου γνωρίσω, μόλις θα έρθεις. Από Γιώργο σε Γιώργο, βάζει. Δεν την ξέρω. Ποια ξέρεις? Δεν την ξέρω, τη Γεωργία. Δεν την ξέρεις, τη Γεωργία. Α, δεν την ξέρω. Πρέπει να τη μάθεις. Μόλις θα έρθεις. Εντάξει, ωραία, πολύ ωραία. Θα δεις, όλα εδώ θα γίνουν. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω τώρα. Μου λένε εδώ πέρα τα παιδιά, με ρωτάνε αν κρατάς καλές σχέσεις με συμπαίκτες ή κριτές από το Dream Show. Κοίταξε. Αυτόν που δεν έχω δει ποτέ είναι το Σπυρόπουλο, τον Κωνσταντή. Όλους τους υπόλοιπους τους έχω δει, έχουμε μιλήσει, βεβαίως έχουμε καλές σχέσεις. Και σίγουρα και με τα παιδιά τα υπόλοιπα έχουμε χαθεί. Ο καθένας είναι στην πόλη του, άλλοι δουλεύουν σε κάποια μαγαζιά στην περιφέρεια, κάποια άλλα παιδιά είναι εδώ στην Αθήνα. Με αυτούς που έχω, ας πούμε, συναντήσει αρκετές φορές είναι ο Δήμος Αναστασιάδης, που κι αυτός έχει κάνει κάποια ωραία τραγούδια, ναι, και η, ναι, Χριστίνα, ναι, Ισάλτη. Αυτά τα δύο παιδιά.
Μια χαρά. Μια χαρά είσαι. Τουλάχιστον έχετε κρατήσει αυτή την παρέα. Δεν τους απομάκρυνες. Δεν έχω κρατήσει τίποτα, δεν έχω απορρίψει τίποτα. Απλά έτυχε αυτό λόγω των αποστάσεων, λόγω του ο καθένας είναι στη δικιά του πόλη, έχει τα δικά του επαγγελματικά σχέδια κτλ. Οπότε δεν μπορείς να είσαι με όλους κοντά και δεν ταιριάζεις και με όλους. Σωστά. Με το Σταμάτη Γονίδη εδώ πώς τέριαξες? Με το Σταμάτη τον γνωρίζω ήδη 4 χρόνια, είμαστε φίλοι και μου είπε να έρθω να ακούσει ένα τραγούδι που έγραψε να το πούμε μαζί. Μου άρεσε, το τραγουδίσαμε και μπήκε στο δίσκο. Πολύ απλά. Η αγάπη είναι τραγούδι, ξέρεις ότι το ζητάνε πάρα πολύ εδώ. Ναι, είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Αγαπημένο και το τραγούδι είναι αγάπη, θα πω εγώ, θα συμπληρώσω. Ναι. Πάει και το αντίστροφο. Όπως θες το λες. Πάντως, ένα και ένα τώρα έχω μπροστά μου τους τίτλους ξανά. Για τον καιρό θα σε έλεγα, αλλά τρελός και ανάποδος, α. Ναι, είναι και αυτό ένα κοινωνικό τραγούδι. Έχω 2 κοινωνικά τραγούδια. Αυτό και το άλλο μου τάξανε. Γιατί ήθελα στο δίσκο να υπάρχουν αρκετές ενότητες. Να έχει και χορευτικό, να έχει και μπαλάντες και να έχει πιο ροκ θέματα, λαϊκό ροκ. Γιατί το ροκ με το λαϊκό συμβαδίζουν, είναι μαζί, ταιριάζουν αυτά. Ναι, είναι και σίγουρα το κοινωνικό μήνυμα πέραν αυτά τα 2 τραγούδια. Ωραιότατα. Λοιπόν, να σε αποδεσμεύσω, να σε αφήσω να πάω στο μαγαζί, αφού είσαι και στο δρόμο. Εγώ πάω στο μαγαζί για να δουλέψω τώρα. Σας ευχαριστώ και χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Να είσαι καλά, φιλιά σε όλα τα παιδιά. Να τα πούμε και σύντομα, φιλιά σε όλα τα παιδιά εκεί. Να είσαι καλά και από κοντά τα υπόλοιπα. Έγινε, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.